Καλό μεσημέρι, Βολίβια, και εσένα και στους ακροατές. Σε πρώτο πλάνο για τον ΑΠΟΕΛ είναι ο αυριανός αγώνας, πρώτος αγώνας με την ανορθώση στο κύπελλο, αλλά θα αρχίσω από την σημερινή εκτακτή γενική συνέλευση. Είναι γνωστά τα δεδομένα, η θέση του ΑΠΟΕΛ ποια είναι? Κοίτα, η θέση του ΑΠΟΕΛ είναι ότι θα πάει εκεί και θα εκπροσωπηθεί από το ανώτερο, επίπεδο, έτσι ώστε να τεθούν πάνω στο τραπέζι τα δεδομένα, και από τη στιγμή που θα τεθούν και θα γνωρίζουμε ακριβώς ποιος είναι ο λόγος της συζήτησης, ο οποίος λίγο πολύ είναι γνωστός, αλλά κυρίως ποια είναι συνολικά η εισήγηση η οποία θα συζητηθεί και είναι η αφορμή για τη σύγκληση της έκτακτης καταστατικής, τότε θα τοποθετηθούμε. Με εικασίες αυτή τη στιγμή είναι οτιδήποτε που έχει να κάνει καθαρά με μια φιλολογική προσέγγιση των πραγμάτων και χωρίς κάτι το χειροπιαστό πολίτη, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι σοβαρό το να τοποθετούμαστε. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι σε ό,τι αφορά στην αντίληψη των πλήστων σωματείων, θα εκφράσουν τις απόψεις τους πάνω στο τραπέζι και θα ξέρουν ποια είναι η πραγματικότητα. Λίγες ώρες ακόμη υπομονή για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, γιατί δεν ξέρω αν ακόμα και οι δημοσιογράφοι έχουν τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν ή όχι που πρέπει να έχουν, που θα μπορούσαν να έχουν μέσα από την οποιαδήποτε πληροφόρηση για να ξέρουμε ακριβώς ποια είναι αυτή η εισήγηση. Εδώ γνωρίζαμε ότι αναφερόμαστε σε μια περίπτωση εισήγησης 16 ομάδων, τώρα είμαστε στις 14. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι σωστό το να τοποθετηθούμε δημόσια για το οτιδήποτε όταν δεν έχουμε ακόμη τα δεδομένα μπροστά μας. Απλά έτσι η ενημέρωση του κόσμου, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα σωματεία χθες τα λεγόμενα μικρά κατέληξαν σε ένα σχέδιο με 14 ομάδες που θα προνοεί την απευθείας διαβάθμιση της ομάδας που θα τερματίσει στην 12η θέση και άνοδο χωρίς μπαρά των τριών πρώτων ομάδων της δεύτερης κατηγορίας στην πρώτη. Αυτά λένε οι πληροφορίες. Είπα, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, θα πρέπει να αναμένουμε την έναρξη της έκτακτης γενικής συνέλευσης στις 6 το απόγευμα για να μπορούμε να πούμε περισσότερα. Λοιπόν, πάμε στον αυριανό πρώτο αγώνα της προημιτελικής φάσης στο Αντώνης Παπαδόπουλος απέναντι στην ανόρθωση. Φαντάζομαι το ΑΠΟΕΛ πάει κυρίως με οδηγό τον αγώνα του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος στην Λάρνακα για να αντιμετωπίσει την ανόρθωση. Ναι, κοίτα, θα αντιμετωπίσουν την ανόρθωση τρεις φορές μέσα σε διάστημα 10 ημερών. Αυτό το οποίο θέλω να αναφέρω είναι ότι κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, άρα δεν μπορούμε και να έχουμε ως οδηγό και το παιχνίδι το οποίο είχαμε στο πρωτάθλημα σε ό,τι αφορά στον πρώτο γύρο. Είναι διαφορετικές οι παράμετροι που διέπουν μια διπλή αναμέτρηση στον κύπελλο και διαφορετικές οι παράμετροι σε ό,τι αφορά στο πρωτάθλημα, όπου εκεί υπάρχει το ενδεχόμενο της κατάκτησης τριών βαθμών. Αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για το πρώτο παιχνίδι, για τα προημιτελικά του κυπέλλου. Αυτό το οποίο ο ΑΠΟΕΛ επιδιώκει είναι το αποτέλεσμα το οποίο θα του δώσει την ευκαιρία να θέσει βάσεις πρόκρισης σε ό,τι αφορά στο να ολοκληρώσει αυτή την υπόθεση στον επαναληπτικό που θα έχουμε σε μια εβδομάδα. Γνωρίζουμε ότι επισκεπτόμαστε μια έδρα που μπορεί με βάση την κακή προϊστορία που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια να έχουμε κάπως καλύτερα αποτελέσματα τελευταίως, όμως σε καμιά περίπτωση μέσα στο Αντώνης Παπαδόπουλος δεν υπήρξε κανένα εύκολο πέρασμα σε ό,τι αφορά στον ΑΠΟΕΛ. Είναι πάντα ακόμη και το ενδεχόμενο, ακόμα και οι περιπτώσεις νίκης προήλθαν πάρα πολύ δύσκολα και μετά από πάρα πολύ κόπο. Άρα σαφώς και πάμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία δείχνει να έχει και ποιότητα, δείχνει να έχει και βελτίωση σε σχέση και με την αρχή του πρωταθλήματος, αλλά και με την εξέλιξη που είχε στη συνέχεια. Θα πρέπει να παρουσιαστούμε σοβαροί,
όρημοι και προσιλωμένοι αν θέλουμε να πετύχουμε το στόχο μας. Και προπαντός θα πρέπει να δείξει μια πολύ καλύτερη εικόνα από το δεύτερο ημίχρονο στο ντέρπι του Σαββάτου με την Ομόνια. Εντάξει, για τις επιλογές του κυρίου Φίγκ έχουν γραφτεί, έχουν υποθεί πολλά τα τελευταία 24 ώρα. Ο Γερμανός τεχνικός έχει κατασταλάξει σε ένα κορμό 11 συν 3-14 ποδοσφαιριστές. Έτσι, ένα σχόλιο για την, από την διοίκηση θα ήθελα για όλα αυτά που λέγονται. Κοίτα πολύ, να σου πω κάτι. Σαφώς και στο ποδόσφαιρο ισχύει το ρητό ότι είσαι όσο καλός ίσως το προηγούμενο σου παιχνίδι. Και αυτό το πράγμα υποδεικνύει ότι από ΕΛ δεν είχε μια καλή αγωνιστική εικόνα, δεν είχε την εικόνα που θέλαμε και εμείς και ο κόσμος της ομάδας. Όμως από εκεί και πέρα δεν πρέπει να κοιτάζουμε απλά το δάχτυλο, αλλά να βλέπουμε το δάσος, γιατί η γενική εικόνα και το ότι ο ΑΠΟΕΛ έχει παρουσιάσει βελτίωση τον τελευταίο μήνα. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η βελτίωση θα συνεχίσει να εμφανίζεται και να βελτιώνεται ακόμη περισσότερο σε διαφορά στον δείχτη της μέσα στα επόμενα παιχνίδια. Σαφώς και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα σε διαφορά στον βαθμό, αφού έχουμε να αντιμετωπίσουμε ομάδες πάρα πολύ ποιοτικές, ομάδες που έχουν στόχους, που έχουν κίνητρα. Όμως έχουμε πίστη στην ομάδα, στην ποιότητά της, ότι μπορεί να αντεπεξέλθει και ότι μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει από την αρχή της χρονιάς. Τίποτα δεν είναι εύκολο, τίποτα δεν έρχεται χωρίς κόπο και χωρίς δουλειά. Όμως αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για τον ΑΠΟΕΛ. Εμείς ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και εναπόκειται στα πόδια των ποδοσφαιριστών και του προπονητή να το επιλύξουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έτσι ώστε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Ωραία. Και κάτι τελευταίο πριν ολοκληρώσουμε, Νεκτάριε. Σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα από την Ελλάδα, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από πλευρά ΑΕΚ Αθηνών για τον Ραφίκ Τσιμπούρ. Το συμβόλαιο του Αλγερινού ολοκληρώνεται το καλοκαίρι στον ΑΠΟΕΛ. Δεν ξέρω αν αρχίσαν συζητήσεις με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή για ανανέωση του συμβουλίου οτιδήποτε. Δεν υπάρχει συζήτηση με κανένα ποδοσφαιριστή. Σε ό,τι αφορά στα δημοσιεύματα που αναφέρεις πολύ, επειδή παρακολουθώ τον τύπο καθημερινά, να πω ότι αυτά τα δημοσιεύματα είναι καθημερινά εδώ και 20 ημέρες. Και αντιλαμβάνεσαι ότι επειδή ο Ραφίκ Τσιμπούρ είναι ένας ποδοσφαιριστής με πολύ πλούσιο βιογραφικό και πολύ καλή παρουσία στην Ελλάδα, είναι απόλυτα λογικό να αναφέρεται το όνομά του. Όμως ούτε ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έχει μεταφέρει στην διοίκηση την τέτοια πρόθεση όπως αναφέρεται στα δημοσιεύματα, ούτε η διοίκηση είχε οποιαδήποτε συζήτηση μαζί με τον Ραφίκ Τσιμπούρ για ενδεχόμενο συνεργασία ή όχι σε ό,τι αφορά στη μια χρονιά. Αυτό το οποίο εμείς βλέπουμε είναι ένα ποδοσφαιριστή που παρουσιάζεται με πάρα πολύ καλή διάθεση, που προσφέρει και προσπαθεί να προσφέρει ακόμη περισσότερο στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ, έτσι ώστε να πετύχουμε μαζί τους κοινούς μας στόχους που είναι η κατάκτηση του αθλήματος και του κυπέλλου. Τίποτα άλλο. Ωραία. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά. Καλή συνέχεια στον ΑΠΟΕΛ, Νεκτάρη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά και από τον ΑΠΟΕΛ.